δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Ρακοκάζανε ο κόσμος μας, το πετροκεφάλι Μεσαράς ισοπεδώθηκε με τους σκόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά. Ήμουνα στο καφενείο και είδα τη φλόγα, καθόμουν σε σημείο που ήρθε πρώτα ένα κύμα αέρας και έχει ένα νάιλο εκεί το μαγαζί. Καθόμουν δίπλα στον άιλο και με έσπρωξε παραλίγο να με ντουμπάρει από την καρέκλα που καθόμουν. Οστικό κύμα. Ήρθαν μέσα στο σπίτι μου, σου λέω, ήρθαν οι φλόγες. Με τον μπαμ που έγινε, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το σπίτι. Όλο, όταν λέω όλο, όλο. Πήγανε τα παράθυρα, ανοίξανε. Οι πόρτες σπάσανε από πάνω. Η πόρτα κεντρική δεν κλείνει καλά. Οι φωτιές όλες, όλη η ζέστη, η θερμοκρασία αυτή, ας πούμε, τον μπαμ που έγινε, καταρχήν κουνηθήκαν οι τείχοι. Τι άλλο να πούμε από αυτό το πράγμα. Σεισμός δηλαδή, κάπως έτσι. Χειρότερο από σεισμό. Ήκουσα το μπαμ, βγήκα έξω, είδα τη φωτιά. Και τελείωσε. Ξανήμουν αυτό το κτίριο δεν υπήρχε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μόνο μια, σε στιγμή δευτερόλεπτο. 15 λεπτά μετά τις 8 χθες βράδυ σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, η οποία σε συνδυασμό με το οστικό κύμα και τη μεγάλη φωτιά προκάλεσαν τρόμο και πανικό στους δημότες, με το υπερσύγχρονο κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες και να καταραίει σαν χάρτινος πύργος. Συγκλονισμένος ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν. Δεν υπήρχε κανείς άλλος στο χώρο, είχε πει ο συναγερμός, οι κάμερες, η αστυνομία πήρε το καταγραφικό, βρέχει το καταγραφικό. Πού πάει το μυαλό σας? Δεν πάει πουθενά, δεν έχω προβλήματα με κανέναν άνθρωπο, μόνο το χωριό τα έχω καλά. Καταστράφηκε το παιδί, κρίμα. Είναι ξαδερφός μου. Ξαδερφός μου, ναι, το ίδιο και εδώ πέρα, είναι θείος μου. Καταστράφηκε ο κόσμος. Από ό,τι βλέπετε, δαμαρίες πέσανε, καταστράφηκε το κτίριο του παιδιού, κρίμα. Θόρυβο που ταρντάξαν τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Είδαμε τις φλόγες να βγαίνουν από το κτίριο αυτό και υπολογίσαμε ότι ήταν εδώ. Τρέξαμε όλοι εδώ με την προϋπόθεση, με τη σκέψη, αν υπήρχαν μέσα άνθρωποι. Ήταν ένα πρότυπο έργο. Ήταν ένα καταπληκτικό έργο. Ήταν ένα στολίδι, ένα κόσμημα της Μασαράς. Και γι' αυτό ακριβώς και όλοι μας έχουμε στεναχωρηθεί. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε αναστάτωση μέχρι τις μοίρες και τα μάταλα και με τη μεγάλη φωτιά να είναι ορατή σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων. Το σημείο έσπευσε άμεσα η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία έδωσε μάχη με τις φλόγες, περιορίζοντας τη φωτιά, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος επέκτασής της. Ακούστηκες τις μοίρες? Ακούστηκα, όχι, από σπίτι του άκουσα το χτύπο, ναι, το βρώτο. Τόσο πολύ, ναι. Και η μυρωδιά ήρθε εκεί. Εγώ πώς τη γλίτωσα? Πάλι καλά που δεν περνούσε κανένας, γιατί θα γινόταν χαμός μετά. Ο ιδιοκτήτης μετέβη χθες το πρωί στην πρώτη μονάδα προκειμένου να προχωρήσει στις αναγκαίες εργασίες, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα το ρακοκάζανο θα άνοιγε για δεύτερη χρονιά και είχαν κανονίσει παρέα και να το γιορτάσουν. Αντί για γιορτή, υπήρξαν εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής, με τις θυσίες μιας ζωής της οικογένειας να γίνονται στάχτη. Κατά τη Δευτέρα που θα ανοίγαμε, κάναμε μια παρέα στο ρακοκάζανο και μαζονόμαστε οι φίλοι, οι γνωστοί, πώς γίνονται σε όλα τα καζάνια. Τη Δευτέρα λοιπόν θα ανοίγει η επιχείρησή σας. Ακούσατε την έκρηξη μας? Όχι, δεν ήμουν. Ήμουν στο Ηράκλειο και με δραστηριοποίησαν και ήρθαμε. Είχε κάποιος εργαζόμενος? Τίποτα. Εγώ ήρθα το πρωί στις 10 η ώρα, έκανα κάποιες εργασίες εδώ, κάποια βαράκια που μετάγγισα. Και το πρωί, από τις 10 μέχρι τις 2-2.30 ώρα και μετά έφυγα. Από το οστικό κύμα έσπασαν δαμαρίες καταστημάτων και σπιτιών, ενώ προκλήθηκαν και άλλες υλικές ζημιές. Η ζημιά έγινε σε όλα τα σπίτια γύρω-γύρω, έχουν σπάσει τα τζάμια, πόρτες. Αυτό έχει μαγκώσει πόρτα και δεν έγινε μπει μέσα ο άνθρωπος. Και χθες βράδυ έμεινε έξω, σε άλλο σπίτι. Και αυτό το πράγμα τώρα, ποιος θα φτιάξει αυτά τώρα? Πρόσφατα, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης είχε προχωρήσει σε εργασίες εξυγχρονισμού του ηνοποιείου, το οποίο επισκέπτονταν από τουρίστες μέχρι μαθητές σχολείων. Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται από τον ακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.